Ο κύριος Νίκος Παπάς. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, κύριε Λαύρου, καλημέρα, κυρία Τζέμα. Να ξεκινήσουμε. Που είμαι εδώ, καλές επιτυχίες. Και εμείς, ευχαριστούμε πολύ. Να ξεκινήσουμε από αυτές τις εικόνες και από αυτό το θέμα. Σας προβληματίζει η εικόνα αυτή? Και τι βλέπετε πίσω από αυτό? Προβληματίζει η προσπάθεια ορισμένων, όχι να υπερασπιστούν τη Μακεδονία, αλλά να στελιτέψουν τη δημοκρατία. Γιατί το λέτε, είναι πολύ σοβαρό. Να σας πω, γιατί υπήρξε προσπάθεια να κυριαρχήσει ένα σύνθημα που έλεγε «Η δημοκρατία πρόδωσε τη Μακεδονία». Λοιπόν, τη Μακεδονία μας την έχει προδώσει, θα σας έλεγα, η σβάστικα, η οποία στην κατοχή την έδωσε στους Βουλγάρους, όπως η φασιστική παράταξη και στην Ελλάδα και στην Κύπρο έχει προδώσει τη Μισή Κύπρο, και νομίζω ότι δεν θα επιτρέψουν οι δημοκρατικοί μαθητές, ανεξαρτήτως και της άποψης που έχουν για το μακεδονικό, είναι καλό να είμαστε ενημερωμένοι, ναι, βεβαίως, έτσι, να γίνουν εργαλεία. Ποιος είναι πίσω από αυτό, κύριε Παπάτη? Είναι προφανές. Για να τα λέμε λίγο κοιτάξτε, πιο καθαρά τα πράγματα, για να μπορούμε και να τα αντιμετωπίσουμε. Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσουν οι θεωρίες περί υποκινουμένων, αλλά είναι απολύτως προφανές ότι η Χρυσή Αυγή. Ότι η Χρυσή Αυγή. Μαθητές τον Νοέμβριο και κάνανε καταλήψεις. Η Χρυσή Αυγή είναι απολύτως προφανές ότι προσπαθεί εκεί πέρα να περάσει τα μηνύματα του μίσους. Mm-hmm. Να ταυτίσει τον πατριωτισμό με τον εθνικισμό. Πατριωτισμός δεν σημαίνει καθόλου να μισείς την πατρίδα του αλλού. Πατριωτισμός σημαίνει να αγαπάς την πατρίδα σου. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει βαθιές δημοκρατικές παραδόσεις, αντιφασιστικά, αντανακλαστικά. Είναι ένας λαός, είναι μια χώρα που αναγεννήθηκε μέσα από τη μάχη ενάντια στο φασισμό και τον ναζισμό. Και με χαρά διαπιστώνουμε ότι υπάρχει και συλλαλητήριο αντιφασιστικό των μαθητών σήμερα, και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ο Λιόπουλος της Χρυσής Αυγής, βέβαια, μέσα στη Βουλή, εξαιρετικά προκλητικός. Ναι. Ούτε λίγο ούτε πολύ υπονόησε ότι μπορεί να υπάρξουν και αντιδράσεις, αντισυγκεντρώσεις. Κυρία Γεροβασίλη, αμέσως πήρε το λόγο και ζήτησε την ομόθυμη καταδίκη. Είστε ικανοποιημένος από την αντίδραση των άλλων κομμάτων? Από κάποιον ναι, από κάποιον όχι. Δηλαδή, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία, κατά το κοινό λεγόμενο, αυτά τα έκανε γαργάρα. Mm-hmm. Δεν είχε καμία απολύτως αντίδραση. Και θα σας έλεγα δε ότι θα περιμένουμε μέσα στην ημέρα να έχει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση για την ανακοίνωση που βγάλανε οι νεοδημοκράτες καθηγητές της Θεσσαλονίκης, βεβαίως, όπου αναμασούν, παπαγαλίζουν αυτά που λέει η Χρυσή Αυγή. Αν μου επιτρέπετε λίγο να το βάλω στην συζήτηση, η ΔΑΚΕ λοιπόν των καθηγητών καταδικάζει, λέει, την ποινικοποίηση και την ηθική απαξίωση πατριωτικών εκδηλώσεων που επιχειρούν οι δυνάμεις του εθνομηδενισμού. Μάλιστα. Και η πολιτική το παρακάτω ηγεσία είναι του πολύ Υπουργείου Παιδείας. Το οποίο είναι copy-paste από δημόσιες τοποθετήσεις βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Το υπόλοιπο της. Άρα εκεί πέρα νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει σήμερα να διευκρινίσει εάν συνενεί σε τέτοιου τύπου διατυπώσεις ή να διαχωρίσει τη θέση της από αυτούς ή να υιοθετήσει. Ο κύριος Γεωργιάδης θες είπε υπάρχουν καταλήψεις που σας βολεύουν και καταλήψεις που δεν σας βολεύουν. Γιατί κρίνουμε τώρα τους μαθητές? Όταν μούτζωνε ο μαθητής, λέει τότε, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, όσο μεταφέρω τα λόγια του, έτσι. Ήταν καλό κίνημα, τώρα δεν είναι? Κοιτάξτε, οποιοδήποτε εκφράζει μία άποψη με την οποία διαφωνούμε, δικαιούμεθα και υποχρεώμεθα να το πούμε. Όπως ο κύριος Γεωργιάδης μονίμως και διαρκώς και για χρόνια και για δεκαετίες, οποτεδήποτε υπήρχε μαθητική διαδήλωση, ήταν απέναντι. Έχουν δικαίωμα οι μαθητές σωστά να κινητοποιηθούν και για ένα εθνικό θέμα? Για οτιδήποτε έχουν δικαίωμα να κινητοποιηθούν. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Πολλοί μαθητές, όπως πολλοί κόσμος, πίστευε, λιγότεροι τώρα πιστεύουν, ότι η Συμφωνία των Πρεσπών βάζει ερωτηματικά γύρω από την αρχαία ελληνική κληρονομιά της Μακεδονίας. Είναι η συμφωνία η οποία διαλύει τα ερωτηματικά. Είναι συμφωνία μέσα από την οποία οι γείτονές μας λένε δεν έχουμε σχέση με την αρχαία ελληνική Μακεδονία. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Έλληνας. Να σας πω και να σας εκμυστευτώ και κάτι. Είχα διμερείς επαφές με τον ομόλογό μου της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Είναι ένας άνθρωπος, συνομήλικός μου, ο οποίος μου έλεγε ότι εμείς στα βιβλία μας μαθαίναμε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Έλληνας. Μετά υπήρξε η αλλαγή ηγεσίας του ακραίου Γκρούευσκι. Έτσι, ο οποίος βεβαίως χάλαγε το μισό προϋπολογισμό του ταλέπορου λαού, του γειτονικού, για να φτιάχνει αγάλματα του Μεγαλέξανδρου. Λοιπόν, είπατε προϋπολογισμός, πάμε να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην οικονομία, να πάμε στα επιδόματα. Δεν γλιτώνουμε τελικά. Ψηφίστηκαν οι τροπολογίες χθες, που θα ανοίγουν το δρόμο για να γίνουν πράξη εξαγγελίες σας. Ωστόσο, ας ξεκινήσω από τον έμφυα, που είναι και ο πιο εμβληματικός μνημονιακός φόρος.
για περιουσίες από τις 150.000 ευρώ και πάνω, σχεδόν εξανεμίζεται η όποια ελάφρυνση. Και νομίζω ότι εδώ τουλάχιστον οι τρεις μας ίσως μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι όποιος έχει περιουσία 151.000 ευρώ δεν είναι ένας πλούσιος άνθρωπος. Όχι, δεν είναι ένας πλούσιος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ενδεχομένως ανήκει σε αυτό που λέμε μεσαία τάξη, αλλά πρέπει να πούμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των περιουσιών είναι στην κλίμακα η οποία θα δει από φέτος να πληρώνει 30% λιγότερο. Άρα τη μεσαία τάξη την αφήνετε για λίγο απ' έξω. Όχι, δεν την αφήνουμε. Θα έρθουν και εκεί οι μειώσεις, όπως ήρθαν οι μειώσεις στις ασφαλιστικές φορές. Μετά το 20 εννοείται. Αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας χθες, ότι να μεσολαβήσουν οι εκλογές και να δούμε παρακάτω. Κοιτάξτε, εδώ εμείς έχουμε ένα πάρα πολύ καθαρό ορίζοντα και πλάνο για το πώς θα έρθουν οι ελαφρύνσεις που προκύπτουν από την επιτυχία της οικονομικής πολιτικής. Έτσι δεν είναι? Είναι προφανές απολύτως ότι αυτή η πορεία θα μπει σε ερωτηματικό όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Ή ο λαός θα κληθεί να την επικυρώσει, ή δεν πιστεύω. Τώρα πάντως ίσως δεν καταφέρατε να προστατεύσετε τη μεσαία τάξη. Μοιραία δώσατε προτεραιότητα κάπου αλλού. Κυρία Τζέμα, θέλω να θυμίσω το κακό χαμό που είχε γίνει με το κίνημα της γραβάτας. Ναι. Το κίνημα της γραβάτας ήταν το κίνημα των καλοπληρωμένων, προσέξτε, διότι οι δικηγόροι, οι νέοι, με το νόμο Κατρούγκαλου από την αρχή πληρώνανε χαμηλότερες εισφορές. Έτσι δεν είναι? Υπήρχε ένα σύστημα άδικο πριν. Βεβαίως κάποια εισοδήματα δεν αφορούν την πλειοψηφία, επιβαρύθηκαν δυσανάλογα. Τώρα έχουμε τη μείωση των εισφορών και σε αυτά τα εισοδήματα που είχαν με την πρώτη μεταρρύθμιση Κατρούγκαλου επιβαρυνθεί. Άρα και τη μεσαία τάξη νοιαζόμαστε. Ξεκινάμε από αυτούς οι οποίοι υπέστησαν τις μεγαλύτερες πληγές και να σας πω και κάτι. Είναι προς το συμφέρον όλης της κοινωνίας να υπάρχει συνοχή. Και της μεσαίας τάξης και της ανώτερης τάξης. Βλέπω απλώς εδώ μία διάσταση καθαρά οικονομική. Όσοι λοιπόν έχουν περιουσία από 150.000 ευρώ και πάνω, δηλαδή είναι περίπου 752.000 ιδιοκτήτες, δίνουν 1,3 δισεκατομμύρια, δηλαδή μια μεγάλη συνεισφορά στον προϋπολογισμό. Και οι άνθρωποι αυτοί τώρα θα έχουν μικρή ελάφρυνση, ας το πούμε έτσι. Είναι προφανές αυτό. Ο ένφια μπορεί περαιτέρω να μειωθεί και να αντικατασταθεί με ένα φόρο ακίνητης περιουσίας. Αν αλλάξουν οι αντικειμενικές αξίες, γιατί και αυτό είναι μπροστά μας, μπορεί και για τις μικρότερες αξίες, εκεί στα 60 χιλιάρικα που λέγαμε χθες, να εξανεμιστεί η ελάφρυνση. Όχι, δεν θα εξανεμιστεί, αλλά θα γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ πέρα τα πράγματα έχουν πάρει μια πορεία. Και αυτή η πορεία είναι απολύτως καθαρή, νομίζω. Έχουμε κοινωνικό μέρεσμα, έμφυα, μείωση των φόρων στις επιχειρήσεις. Είναι μια πορεία η οποία εξαναγκάζει την αντιπολίτευση να κρύβεται, όπως κρύφτηκε εχθές. Ενώ κατά τα άλλα είναι λαλίστατη. Ξέρετε, λένε ότι τη μεσαία τάξη τη φτωχοποιήσατε, τους βάλατε δύο κλικ πιο κάτω και αφού τους κόψατε 5 ευρώ, τώρα τους δίνετε ένα. Γι' αυτό λένε ότι μας δίνετε ένα ψυχουλάκι τώρα. Η μεσαία τάξη ξεκληρίστηκε στην κυριολεξία 10 με 15. Στην κυριολεξία υπέστη δηλαδή τεράστιες πληγές. Τώρα είμαστε στη φάση της αποκατάστασης των ζημιών, της επούλωσης των πληγών. Αυτή η πορεία είμαι βέβαιος ότι θα συνεχιστεί. Διότι έχουμε και σαν λαός, κατά τη γνώμη μου, βγάλει συμπεράσματα πάρα πολύ κρίσιμα και ιστορικά. Δηλαδή καταλάβαμε όλοι ότι δεν συμφέρει κανέναν μας να είναι 2,5 εκατομμύρια από εμάς ανασφάλιστοι. Στα σχολεία που πάνε τα παιδιά των ανθρώπων που δεν είχαν ασφάλιση, πηγαίνουν και τα παιδιά των ανθρώπων που μπορούν να έχουν περίθαλψη. Άρα λοιπόν έχουμε, και θα σας πω και κάτι, σε όλες τις έρευνες κοινής γνώμης, αφήστε την πρόθεση ψήφου η οποία έχει δείξει ότι πέφτει διαρκώς έξω, στις ποιοτικές πτυχές της, δηλαδή στις ερωτήσεις, συμφωνείτε με το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, συμφωνείτε με την καθολική πρόσβαση στην υγεία. Εκεί έχουμε πραγματικά τεράστιες πλειοψηφίες, οι οποίες είναι υπέρ. Και γι' αυτό σας λέω ότι σαν λαός έχουμε βγάλει ιστορικά συμπεράσματα. Επειδή αναφερθήκατε στις δημοσκοπήσεις, η εικόνα αυτή τη στιγμή, η φωτογραφία της στιγμής δεν σας βοηθάει. Θεωρείτε όμως ότι αυτό είναι απλώς φωτογραφία της στιγμής και μέχρι να φτάσουμε στις κάλπες αυτό το κλίμα μπορεί και να έχει ανατραπεί, ή ότι δεν είναι καν ούτε αυτή τη στιγμή αυτή η εικόνα? Δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ότι μεροληπτούν. Δηλαδή, όλες. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Όχι, δεν έχει φανεί, κύριε Λάμπρο, από την άλλη πλευρά να μεροληπτούν. Δηλαδή δεν έχει φανεί έτσι μια δημοσκοπική παρατήρηση η οποία να ευνοεί το ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την εκλογική του επίδοση. Γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι όταν δίνει μια μικρή διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, ίσως ευνοεί το ΣΥΡΙΖΑ. Δίνανε μικρές διαφορές 2 μέρες πριν την εκλογή του 2015 και του Γενάρη και του Σεπτέμβρη. Άρα θέλω να πω, εδώ υπάρχει προφανέστατα ένα μεθοδολογικό κενό, το οποίο δεν ξέρω πώς και αν έχει καλυφθεί. Μια παρατήρηση είναι αυτή. Το δεύτερο είναι, και αυτό νομίζω θα το βλέπει και ο καθένας στον περίγυρό του, ότι
Προφανώς εμείς μπροστά μας μέχρι το τέλος των μνημονίων είχαμε ένα μεγάλο στοίχημα. Ναι. Έτσι, αν θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα, αν θα καταφέρουμε να πάρουμε τη λύση για το χρέος, αν θα καταφέρουμε να περισσέψουν και λεφτά και αυτή τη στιγμή να πάμε σε έναν επεκτατικό προϋπολογισμό, αυτό το στοίχημα είναι που κερδίθηκε. Πολλοί λένε ότι όλα αυτά τα κάνετε ακριβώς για αυτό το λόγο. Για λόγους προεκλογικούς, για να γυρίσετε το κλίμα. Ξέρετε, θέλω να σας μιλήσω με απόλυτη. Εκεί θα σας πούνε ότι και τα σκάνδαλα που σε εισαγωγικά λέει η άλλη πλευρά βγαίνουν τώρα, βγήκανε για να κερδίσετε περισσότερους ψήφους. Δηλαδή, παροχές και σκάνδαλα για να γυρίσετε το κλίμα. Το θέμα του κυρίου Σιμίτη και όλα αυτά. Πιστέψτε μου ότι κάθε κυβέρνηση εύχεται να έχει μία αντιπολίτευση η οποία να την κατηγορεί για παροχολογία. Προφανώς δεν είναι παροχολογία, απλώς τέτοιου τύπου κριτική επιβεβαιώνει ότι πάμε καλύτερα. Τακτοποιήθηκαν τα οικονομικά μας, περισσεύουν χρήματα, μπορούμε να τα δώσουμε εκεί που πρέπει να τα δώσουμε. Σκάνδαλα τώρα. Κοιτάξτε, εμείς λέμε διαρκώς και μονίμως τα πάντα στο φως, διότι είδα τώρα τελευταία και με την υπόθεση η οποία ανακοινήθηκε γύρω από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σιμίτη. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έκανε μια δήλωση χθες. Ναι, να πολλώνεται ένα κλίμα. Νομίζω ότι όλοι μας, εμείς πρωτίστως, αλλά και ο πρώην Πρωθυπουργός, θα ήθελε αυτή η διαδικασία να προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα, για να μην υπάρχει απολύτως καμία σκιά. Ένα και στο χέρι. Από εκεί και πέρα, η δική μας η κριτική και με τη διακυβέρνηση Σιμίτη είναι πολιτική. Είχαμε θεμελιώδεις διαφωνίες. Όχι σε όλα τα θέματα. Στα εθνικά, ας πούμε, μια και τα συζητήσαμε και στην αρχή, σε πολλά πράγματα προσπάθησε να κάνει σωστή πολιτική. Άλλο που ήταν μια ηγεσία στην αντίπερα όχθη, η οποία δεν επέτρεπε. Ή στο ζήτημα των ταυτοτήτων. Είχε θετική παρέμβαση. Στην οικονομία είχε απολύτως αρνητική. Δηλαδή η διακυβέρνηση Σιμίτη αύξησε το δημόσιο χρέος από τα 100 δις στα 180 και άνοιξε, θα σας έλεγα, την πόρτα για να έρθουν πολιτικές στον καιρό των μνημονίων, κύριε οι οποίες είχαν οδυνηρές συνέπειες. Θεωρείτε ότι έχει ευθύνες ο κύριος Σιμίτης, πολιτική... θεωρείτε ότι γνώριζε ή ότι είχε και μια πιο ενεργεία, στο πούμε έτσι, συμμετοχή. Εντάξει, αυτό τώρα εγώ δεν μπορώ να το πω, αλλά η πολιτική ευθύνη είναι αυτονόητα κατά τη γνώμη μου. Δεν μπορεί να τρέχουν, να πέφτουν μαύρο χρήμα σαν κατακλυσμός και να λες ότι δεν έχω την πολιτική ευθύνη. Και εκεί θα περιμέναμε μια τοποθέτηση καθαρή σε σχέση με την ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Χθες ο κύριος Σιμίτης μίλησε για προσωπικές επιθέσεις εναντίον του που δεν τον αγγίζουν, όπως είπε χαρακτηριστικά, και εμέσως όμως έδειξε την κυβέρνηση. Βλέπει εσάς δηλαδή πίσω από αυτό, πίσω από το άνοιγμα των λογαριασμών, πίσω από νομίζω αυτή την κινητικότητα. Νομίζω πρέπει να καταλάβουν άπαντες ότι οι δικαστές ψάχνουν τα πάντα και σε κάθε κατεύθυνση. Και νομίζω ότι το αυτονόητο για κάθε άνθρωπο ο οποίος κατέχει ή κατήχε πολιτική εξουσία, αν ανοίγει τέτοιο ζήτημα, είναι να τρέχει πρώτος και να κάνει το βήμα να λέει αυτή είναι η οικονομική μου κατάσταση, αυτή είναι η περιουσιακή μου κατάσταση και ας κρατήσει και ένα περιθώριο να πει ότι υπάρχουν και πολιτικές σκοπιμότητες. Προχθές ο κύριος Βούτσης ρωτήθηκε στην ΕΡΤ για το ενδεχόμενο προανακριτικής, εξεταστικής κτλ. Και είπε αν το προκρίνουν οι βουλευτές, εσύ εκτιμάτε ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο? Εκτιμάω ότι δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα διαφορετικό από ό,τι κάνουμε πάντα. Και επιμένω ότι εκτιμώ, χωρίς να το γνωρίζω, διότι δεν έχω επαφές με τον άνθρωπο, ότι και ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός θα ήθελε αυτά τα πράγματα γρήγορα να διαλευκανθούν και να μην μείνει. Εξεταστική, προανακριτική. Άρα να κάνει η δικαιοσύνη αυτά που κάνει σε όλες τις περιπτώσεις. Στο θέμα του Σιφοράη, τον εφήβρετε εσείς τον μάρτυρα. Γιατί βγήκε λέει το 2018, λοιπόν, ένας μάρτυρας, ενώ η υπόθεση είναι από το 2003. Τι έγινε? Και τι γινόταν από το 2003, κύριε Λάμπρου, να το αντιστρέψω το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν μία υπόθεση από το 2003. Να μην περπατάει. Κάποιοι κρύψαν λοιπόν στοιχεία, κρύψαν μάρτυρες. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Αλλά όποιος αυτή τη στιγμή λέει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει τίποτα, εντάξει, ας το απευθύνει αυτή την κριτική στις δικαστικές αρχές. Στη Νέα Δημοκρατία τι απαντάτε που σας κατηγορεί για τη ΔΕΠΑ? Τι είναι μας. Η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή που φούσκωσε τα χρέη της ΔΕΠΑ και επί της δικής μας διακυβέρνησης έχουμε μόνο τόκους υπερημερίας. Έχει δώσει πάρα πολύ καθαρές απαντήσεις ο Γιώργος Σταθάκης και είναι νομίζω μια προσπάθεια που πέσει στο κενό. Αλλά ξέρετε κάτι, πρέπει να εξηγούμε και στον κόσμο και να βοηθάμε να μπουν όλες οι τοποθετήσεις στον καμβά μέσα στον οποίο γίνονται. Τι έχει πάθει η Νέα Δημοκρατία, κύριε Λάμπρου και κυρία Τζίμα? Τι έχει πάθει, για να έχει δούμε. Χάσει το έδαφος κάτω από τα πόδια της, διότι είχε υποσχεθεί κυρίως στους οπαδούς της και σε ανθρώπους που προβληματίζονταν ότι αυτή η διακυβέρνηση θα κατέστρεφε τη χώρα, ότι δεν θα κλείναν τα μνημόνια, δεν θα κλείναν οι αξιολογήσεις, δεν θα παίρναμε λύση για το χρέος. Τίποτα από ακόμα αυτά δεν έγινε. Υποστηρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε μνημόνιο. Ναι, αλλά τώρα αυτό δεν είναι λίγο αδύναμο το επιχείρημα πλέον? Λένε ότι εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου.
Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι μια μόνιμη κριτική. Mm-hmm. Όσα και να δώσεις, να σου πει ο άλλος ότι είναι λίγα. Mm-hmm. Αλλά θυμάμαι τον εαυτό μου σε οποιοδήποτε πάνελ με στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας να έχει βρεθεί, να μας λέει ότι πώς λέτε ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια, αφού έχετε υπογράψει περικοπές για το 19. Τώρα που οι περικοπές για το 19 δεν έχουν έρθει, λέει: α, δεν βγαίνουμε από τα μνημόνια γιατί έχετε μεγάλα πλεονάσματα. Ενώ είχαν υπογράψει διπλάσια. Νομίζω ότι έτσι είναι μια μετακίνηση στον goalpost, η οποία κάνει και τον πολιτικό παρατηρητή να αντιλαμβάνεται το τι πραγματικά συμβαίνει. Λοιπόν, εξακολουθείτε όλοι να λέτε ότι θα πάμε σε εκλογές στο τέλος αυτής της θητείας. Τοποθετείτε λοιπόν τις επόμενες εθνικές κάλπες μετά τις ευρωεκλογές και αναρωτιέμαι, αν έχουν μεσολαβήσει ευρωεκλογές όπου μπορεί να έχετε ζοριστεί, αυτοδιοικητικές που μπορεί και εκεί να έχετε λίγο ζοριστεί. Για κρατηθείτε λίγο. Δεν ξέρω, γιατί, λέω, μπορεί. Μπορεί, είπα. Μπορεί. Θα πάτε με αυτές τις πιθανές ήττες στην πλάτη, στην εθνική κάλπη. Προσέξτε. Που αυτό μπορεί να διαμορφώσει ένα κλίμα. Λοιπόν, δηλαδή, θέλω να πω, βγαίνει αυτό το σχέδιο. Έχετε δίκιο τόσο να λέτε ότι εκλογές. Η σύγχρονη ιστορία δείχνει. Οι κυβερνήσεις που ότι αν υποστείς μια ήττα σε ευρωεκλογές και έχεις πάρα πολύ γρήγορα. Σε ευρωεκλογές θα είμαστε όμως πρώτο κόμμα εμείς. Και θα είμαστε πρώτο κόμμα γιατί μέχρι τότε θα έχει γεμίσει η φαρέτρα, θα σας έλεγα, των θετικών μέτρων. Έτσι, άρα ο κόσμος... Θα δώσετε και άλλα. Για τον προϋπολογισμό του 19. Έχει δίκιο. Για τον προϋπολογισμό του 19 είναι τα μέτρα για τον προϋπολογισμό του 19, όπως πάμε να τα ψηφίσουμε. Ναι. Αλλά νομίζω ότι εμείς τι έχουμε υπέρ μας, και είναι υπέρ της κοινωνίας, θα σας έλεγα, ότι η οικονομία έχει μια σταθερή και επίμονη πορεία βελτίωσης. Εάν λοιπόν προχωρούν έτσι τα πράγματα, αντιλαμβάνεστε ότι βεβαίως θα εξαντληθεί η τετραετία και ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι ο πρώτος πρωθυπουργός μετά τον Κώστα Σιμίτη που συζητάγαμε πριν, ναι, ο οποίος ολοκλήρωσε τετραετία από την κρίση και μετά. Και θα έχουμε δημιουργήσει 400.000 θέσεις εργασίας, θα έχει ορθοποδήσει το δημόσιο ως προς τα οικονομικά του, στέκονται στα πόδια τους οι τράπεζες, προχωράμε, ανακάμπτουμε, δεν τελειώσαμε με τα προβλήματα, βγήκαμε από τα μνημόνια, την επόμενη τετραετία θα βγούμε και από την κρίση. Περιθώριο για μη μείωση αφορολογήτου και 13η σύνταξη υπάρχει, κύριε Παπά? Κοιτάξτε, νομίζω ότι όποιος βάζει εκ νέου τα λεφτά του στη μείωση του αφορολογήτου, ενδεχομένως να κληθεί θυμωμένος. Ναι. Ξανά όπως ο κύριος Χατζηδάκης ενώπιον Μοσκοβισή να αλλάξει το πρόγραμμά του. Άρα ναι, καταλαβαίνω. Νομίζω ότι είναι μία μάχη η οποία πρέπει όλοι μαζί να τη δώσουμε για να κερδιθεί. Τι σημαίνει όλοι μαζί? Σημαίνει και φορολογική συνέπεια, διότι όταν μαζεύονται χρήματα έχει δείξει αυτή η κυβέρνηση ότι ξέρει να ιεραρχεί και να επιστρέφει τα υπερπλεονάσματα και να λαμβάνει τα μέτρα. Πρέπει όμως, αν μου επιτρέπετε, να δοθεί και ένα μπράβο από την κυβέρνηση στους ανθρώπους που είναι εντάξει με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Όχι μπράβο απλώς. Γιατί στηρίξανε έπρακτα. Έτσι. Ναι. Και πρέπει και αυτοί να πάρουν μια ανάσα. Γιατί είναι εντάξει, αλλά. Να πάρουν. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι είναι αυτοί που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να διαφύγουν καθόλου. Αλλά νομίζω ότι και μεγάλο κομμάτι της μεσαίας τάξης αντιλαμβάνεται ότι εδώ πέρα χρειάζεται μια εθνική συμμαχία η οποία βασίζεται πάνω στη φορολογική. Σας ευχαριστούμε και σας ρωτάω πριν σας αφήσω. Αφήνω, ποιον κατεβάζετε? Δώστε μας ένα στοιχείο. Περίπου. Κάτι, γυναίκα ή άντρα? Γυναίκα ή άντρα. Θα είναι πάρα πολύ καλή υποψηφιότητα. Καλά, πολύ καλή. Ισχύει ότι ανήκει στον καλλιτεχνικό χώρο? Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Κλείδωσε η κυρία Νοτοπούλου για τη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ναι, εκεί η Κατερίνα θα δώσει μια μάχη έτσι πολύ γεμάτη προγραμματικά και με αξιώσεις. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Πάμε σε ένα διάλειμμα.